Λοιπόν, και σα το είχαμε πει από την αρχή τη εκπομπή. Έχω μαζί μου τον πρόεδρο τη Ένωση Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη. Καλή σα ημέρα, κύριε Λεβέντη. Βλέπω θέλετε να διαβάσετε καμία εφημεριδούλα oh, πριν ναι, αρχίσουμε, αλλά δεν μοιράζει, Κοιτάω, πώ όπω εσεί τι διαβάσατε, λένε τίποτα. Αυτά. Τίποτα. Σα το λέω εγώ. Συνήθω τσάμπα το χαρτί. Είναι τσάμπα το χαρτί. Ε, δεν ξέρω αν θέλετε να εφημερίες. δείτε και τα νέα, λέει το χρέο στο ψυγείο. Τι κάνει. Τα νέα. Το χρέο λέει στο ψυγείο. Το χρέο στο ψυγείο, ποιο το βάζει στο ψυγείο. Το βάζει στο ψυγείο, λέει οι δανειστέ, διότι είπαν για δύο-τρει μήνε ότι δεν θα κάνουν τίποτα. Είναι καλό ψυγείο, Αλάσκα. Παλιά ήταν μια μάρκα Αλάσκα. <laughs> <Στα laughs> <και ψυγεία. laughs> τα ψυγεία. επαγγελματικά ψυγεία, το βάλουμε σε τέτοιο ψυγείο. Ε, τώρα συγγνώμη, το Αλάσκα παραπέμπει σε ψυγείο <laughs> και σε κατάψυξη. <laughs> και ο πιγκουίνο στα air condition. Και ο πιγκουίνο στα air condition. <laughs> Γιατί. Yeah. Πού ήσασταν και ξενυχτήσατε, Πρόεδρε. Ε, κάτι βαφτίσια με τα... γλέντια. Ναι. Και λοιπά. Α, περνάτε. δεν, θέλει πολύ για να... Το Σαββατοκύριακο το περνάτε, καλά. Ε, εντάξει. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είσαστε στο στούντιό μας, στο ραδιόφωνο και θα ήθελα να κάνουμε έτσι μια συζήτηση λίγο πιο... Όχι χαλαρή, όλα τα θέματα θα τα πούμε. Την Eurovision δεν την είδατε, φαντάζομαι. Πιστεύαμε ότι θα κέρδιζε η Κύπρο, τελικά μα έπαγε το Ισραήλ. Με μία έτσι παχουλούλα τραγουδίστρια. Εμεί είχαμε σταθεί με την Κύπρο, δηλαδή με τη Φουρέιρα. Ε, ελπίζαμε. Ελπίζαμε. Δεύτερη ε, πήγε η Φουρέιρα. Και Καλά, και το νίκη. δικό μα το ελληνικό τραγουδί πάντω. Νίκη, πάτωση. νίκη, και αυτό νίκη. Αλλά εδώ, επειδή έχουμε τώρα λίγο πιο σοβαρά θέματα, θα ήθελα να ξεκινήσουμε λιγάκι από την οικονομία. Σήμερα, πρόεδρε, έρχεται, έρχονται τα κλιμάκια τη Τρόικα για να φτιάξουμε ένα προσχέδιο, μια τεχνική συμφωνία. Και νομίζω ότι εδώ και πάρα πολλέ εβδομάδε. Ε, ταλανιζόμαστε όλοι εδώ οι πολίτες να καταλάβουμε τι θα γίνει με τις συντάξεις πρώτη πρώτου του 19 Ο κύριος Πετρόπουλος χθε ο αρμόδιος υπουργό, μας είπε ότι θα κοπούν οι συντάξεις Ενώ άλλα κυβερνητικά στελέχη αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην κοπούν Οπότε ό,τι θέλεις διαλέγεις Ναι, τι είναι εδώ τώρα διαλέγεις και παίρνει. <laughs> Όταν η μισή λένε έτσι και η μισή αλλιώς Ό,τι θέλεις πιστεύεις εσείς τι πιστεύετε. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε σοβαροί και να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Γιατί τις μαγκές τις έχουμε πληρώσει ακριβά. Αυτά που υπογράψαμε δηλαδή να τα εφαρμόσουμε. Μαγκές έκανε και ο Σαμαράς εκεί στα Ζάπια και τα πληρώσαμε και εκείνα πολύ σοβαρά. Πολύ ακριβά. Και τούτου εδώ βέβαια έχουν γίνει στις μαγκές πρωταθλητές οι ΣΥΡΙΖΑΗ. Άρα να κοπούνε, πρόεδρε. Όχι να κοπούνε, εγώ δεν είπα να κοπούνε. Έχουν υπογράψει. Τι άρα να κοπούνε. Συγγνώμη, γιατί ρωτάτε εμένα. Άλλοι υπογράψανε εγώ τη σκόπο. Ναι, λέει να κάνουμε μια προσπάθεια να μην κοπούν. Ενώ έχουν υπογράψει να κοπούν. Όταν υπογράφεις να κοπούν, θα κάνεις προσπάθεια να μην κοπούν. Ναι, διότι λέει έχουμε ένα υπερπλεώνασμα και μπορούμε να τους πείσουμε να μην εφαρμόσουμε τελικά αυτά που ψηφίσαμε. Δεν τα πιστεύετε δηλαδή εν σε αυτά. Κοιτάξτε, ζούμε στη χώρα της τρέλας. Όλο το πολιτικό σύστημα έχει αποτύχει. Έχει αποτύχει η Νέα Δημοκρατία, έχει αποτύχει το Πασόκ, έχει αποτύχει ο ΣΥΡΙΖΑ και με τι τρόπο παραμένουν στο προσκήνιο, ε, δρομολογώντας αυταπάτες ότι τώρα μπορεί να αλλάξει κάτι. Εμένα μου κάνει εντύπωση κάτι, πρόεδρο. Ο ελληνικό λαό, επειδή ακούει διάφορα, έχει ακούσει διάφορα και στο τέλο βλέπει ότι διαψεύδεται. Έχει ακόμα το περιθώριο να πιστεύει, δηλαδή πιστεύουν αυτοί που κυβερνούν ότι θα το φάνε πάλι οι πολίτε, θα πούνε κάτι και θα το πιστέψουν. Ε? Οι πολίτε έχουν αποδείξει μόνοι του την ανοριμότητά του και τα καταπίνουν όλα. Και βέβαια δεν φταίνε οι ίδιοι, φταίει το μηντιακό σύστημα, το οποίο είναι δηλητηριώδε. Όταν όλε οι τηλεοράσει από το πρωί μέχρι το βράδυ παίζουν ε, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, οι μεν λένε θα επαναδιαπραγματευτούμε η Νέα Δημοκρατία, πάλι λέει να γίνουν αύριο εκλογέ, ώστε να έχει περιθώριο να επαναδιαπραγματευτεί και αυτή. Αυτό λέει. Κατ' ουσίαν mm -hmm. και οι δύο λένε το ίδιο. Όταν λοιπόν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το 95% του τηλεοπτικού χρόνου λέει στου πολίτε θα επαναδιαπραγματευτούμε. Ο έρημο ο πολίτη τι να κάνει, πώ να αντισταθεί δηλαδή. Μέσω του ΚΚΕ, μέσω τη Χρυσή Αυγή. Μέσω τη Ένωση Κεντρών, μέσω τη Δημοκρατική Ένωση Συμπαράταξη, πώ λέγεται κίνημα η Η Χρυσή Αυγή και το ΚΚΕ έχουν, βγει εκτό χάρτου σχεδιάσεω με την παράνοια του. Γιατί προ, δείχν, υποδεικνύουν ένα δρόμο εκτό Ευρώπη. Εντάξει, αυτό πιστεύουν αυτό. Βενεζουέλε και ναι. Πολιβίες. Ναι. Η Ένωση Κεντρών έχει πρόταση, αλλά δεν μα αφήνει να την πούμε. Μισό λεπτό. Τώρα ούτε εγώ θα σα αφήσω να την πείτε, γιατί θέλω να πάμε σε ένα διαφημιστικό ε, διάλειμμα. Ναι, ναι. Και μόλι γυρίσουμε. Να την πούμε όμω. Να την στον... πούμε. Και επιστρέφω λοιπόν στον πρόεδρο τη Ένωση Κεντρών, ο οποίο θα μα πει τι προτείνει η Ένωση Κεντρών. Επαναδιαπραγμάτευση. Από το, 9, από το 2009 που πρόκειψε η κρίση, εμεί είπαμε να κάνουμε όλε τι μεταρρυθμίσει η Ελλάδα. Να mm -hmm. τι κάνει όλε, και αν τι είχαμε κάνει το 2011 θα είχαμε ξεμπερδέψει με τα μνημονία. Αλλά επειδή τα κόμματα είχαν υποσχεθεί λαγού με πετραχίλια στου ψηφοφόρου, αρχίσανε να μιλούν για δεν θα κάνουμε αυτό, δεν θα κάνουμε εκείνο, ό,τι και να θέλουν. Εμεί δεν θα το κάνουμε. Μαγκέ, οι μαγκέ που λέω εγώ. Ο λαό άρχισε να πιστεύει ότι κάτι μπορεί να αποδώσουν οι μαγκέ. Την πάτσε ο λαό και συνένεσε σε νοσηρές αντιευρωπαϊκές λογικές οι οποίες τι επέφεραν επέφεραν επί του μνημονίου δηλαδή αντί να φύγουμε στη διετία όπως φεύγει κάθε φυσιολογική χώρα έχουν περάσει 8 χρόνια και είμαστε ακόμη μέσα πρώτον δηλαδή το 14 για παράδειγμα όταν λέγει ο Σαμαράς ότι βγαίναμε από τα μνημόνια θα βγαίναμε αν δεν υπήρχε αλλαγή κυβέρνησης Ψέψε, δηλαδή το έλεγε ο Σαμαράς Σαν ότι ούτε ήξερε. Έβλεπε ότι το ελληνικό κοινό ήθελε ευχάριστες λύσεις. Mm -hmm. Ο ίδιος δεν είχε την τόλμη να πει την αλήθεια. Και έτσι, μέσα στο ψέμα έζησε. Και τον έφαγε το ψέμα σαν τζουνάμι, τον κατάπια. Ναι, αλλά το τέλος του 2014 πήγαινε καλύτερα η οικονομία. έστω λοιπόν, με το λέει. μια προληπτική γραμμή λοιπόν, θα βγαίναμε. Μόνο οι ο Δημοκράτης, το λένε. Ε, τότε δεν το πρόγραμμα. Δεν δεν το αποδέχονται. Δεν το Ούτε οι ξένοι. Γιατί και οι ξένοι, αν βλέπανε πραγματικά ότι βγαίνουμε, θα στηρίζανε. Δεν, δεν είναι τόσο αν θέλει που αν βλέπανε ότι μια κυβέρνηση πλησιάζει να βγάλει τη χώρα από την κρίση να, τη βοηθού, βοηθούσαν να βοηθούσε να γκρεμιστεί τότε με ποια κυβέρνηση τότε πως θα βγαίναμε δεν θα βγαίναμε, έτσι δεν το λέτε. θα βγαίναμε ήταν ψέμα και της Νέα Δημοκρατία η ρίση αυτή ήταν ψέμα ο Τσίπρας πάλι ορίετος στα κάγκελα δηλαδή οι τρέλες του, επομένως ο ελληνικός λόγος άκουγε την πιο μεγάλη ανοησία, ποιος θα την πει. Το που είπαμε προηγούμενως, το δεμιντιακό σύστημα, οι δημοσιογράφοι, ανήκουν όλοι η Νέα Δημοκρατία, Πασό... Καλά δεν είναι όλοι, είναι όλη. κάποιοι όπως είναι και στα Δείχτε πολιτικά. μου έναν. Ναι. Ε, Εγώ παρακολουθώ εμένα. ένα κανάλι το Action, <laughs> <laughs> <Παρακολουθώ>, που υποτίθεται, <laughs> είναι του Πασό κανάλι αυτό. Είναι άνθρωπος του Μπεντζέλου αυτός που το έχει. Εντάξει, δεν είναι καλό του δημοσιογράφου να του βάζουμε ανάλογα σε. Όχι άλλο λέω, παρακολουθώ όλου λέω. Από πού δουλεύουνε, από βλέπω δηλαδή και τι είναι. Βλέπω λοιπόν που παρακολουθώ όλου. Που έχει και δημοσιογράφου που δουλεύουν σε εφημερίδε, σε άλλα mm -hmm. μέσα. Δεν έχει δηλαδή από μία πηγή. Έχει σύνθετη. Ε, π, έχει ποικιλία η, το πάνελ στο άξιον αυτό. Καμία για άλλα κανένα. Όλοι εκφράζουν. Ο ένα του Πασόκου. Ο άλλο είναι η Δημοκρατία. Ο άλλο του ΣΥΡΙΖΑ. Κανεί φορά... δεν εκφράζει, κανεί δεν λέει πέντε πράγματα σοβαρά να προβληματίσει. Είναι όλοι εγκυβωτισμένοι Καμιά φορά αυτό στα φορά γίνεται για... για να λένε και επιχειρήματα για να αντικρούει ένα τον άλλον. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι δημοσιογράφοι είναι στην Μα λένε κανένα πρόεδρε. επιχείρημα. Αλλά ε, δεν μου είπατε όμω τώρα. Οι δεξιοί ζητούν εκλογέ. Οι ΣΥΡΙΖΑΙ λένε τώρα που, που, που θα κερδίσουμε την ελευθερία μα, γιατί να κάνουμε εκλογέ. Πώ θα πάμε καλύτερα. Η Οι πασογγίδε λένε εκλογέ. Εσεί τι λέτε, εγώ, Όχι εκλογέ. Εγώ λέω ότι είτε εκλογέ κάνουμε είτε δεν κάνουμε. Την αλήθεια ποιο θα πει στο λαό. Την αλήθεια ποιο θα πει στο λαό. Οι εκλογέ παίζουν ρόλο. Δηλαδή, αν θα γίνουν το φθινόπωρο, Παίζουν αν γίνουν αν θα δημοκρατικά. Το Μάιο, το 19... αν γίνουν ξανά. Με το να βγάζουν όλα τα κανάλια έναν του ΣΥΡΙΖΑ και έναν τη Νέα Δημοκρατία και να επιστρέφουμε σε ένα δηλητηριώδη δικαστήριο. Δι 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 Άρα δι η δική δι σα πρόταση, ποια είναι, να γίνουν εκλογέ τώρα ή να μην γίνουν. Σα εξηγώ, οι εκλογέ έχουν αξία ναι. όταν γίνονται δημοκρατικά. Ε, με αυτού του όρου θα γίνουν, που είμαστε. Που ε, δεν είναι δημοκρατική όρη αυτή. Συνεπώ δεν σα πειράζει. Φασιστική θα όρη. Αυτή η όρη είναι φασιστική. Εμεί είναι Ένωση Κεντρών μιλούμε μόνο στη Βουλή. Βουλευτή μα ε, έχει. Εκπρόσω εγώ σα βλέπω συνέχεια. Σα βλέπω και εσά και σε κανάλια και σε ραβδιόφωνα. Βουλευτή ραδιόφωνα. μου βλέπετε κανέναν. Και βουλευτέ σα. Και βουλευτέ σα βλέπω. Πού. Βλέπω σε διάφορα. Στο κόντρα, σε διάφορα άλλα κανάλια. Βλέπω. Καταλεί, δεν στο υπάρχουν κόντρα, να πολλές... καταλήξουμε στο κόντρα. Δεν σε... υπάρχουν και πολλέ εκπομπέ ενημερωτικέ. Συγγνώμη, όταν ο δεν Αντένα, ο, ο Παπαδάκη, βγάζει πάντα έναν του ΣΥΡΖΑ και έναν τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα είναι άλλο κανάλι. Να μην πάμε εκεί. Όχι, λέω. Το γενικό κλίμα. Ωραία. Τώρα παίρνει στο κόντρα. Στο κόντρα κάνει κάτι εκπομπέ ο Λιάτσο. Θα <στις> οποίες... <Τα> περάσουν όλα τα κανάλια, όχι, κύριε Πρόεδρε. Όχι, ναι ναι, 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 εγώ είμαι φίλο του Λιάτσου. Μαζεύει 7 άτομα, εκ των οποίων τα 5 είναι ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή θα πάμε. Του λέω σε... Σε... γιατί συμπίπτει να είναι ΣΥΡΙΖΑ. Οι πάντα στου 7 που έχει, 5 είναι ΣΥΡΙΖΑ. Λέει <Τι>... γιατί ο Λιουτσογιάννη είναι τη κόντρα νύχτα. Δεν συνεργά. θέλω να πούμε για το κόντρα. όχι, δεν λέω εναντίον. Δε, μα δε Άρα αυτό οι που ζητώ δεν είναι βισόλεπτο. εναντίον. Οι εκλογέ, δηλαδή εσείς Δηλαδή, τις εξαρτάτε όλοι του το... είναι. Ωραία. Το πότε θα γίνουν πολιτικά οι εκλογέ, εσεί δεν το εξαρτάτε πολιτικά από το πότε πρέπει. Για παράδειγμα, αν επαναληθεί το Σκοπιανό τώρα, μέχρι ναι. τον αρχέ ναι. Ιουνίου, πιστεύετε ότι πρέπει να λυθεί ή πρέπει να γίνουν εκλογέ. Και άμα γίνουν εκλογέ, μετά πώ θα λυθεί. Πάλι με τον ίδιο τρόπο, δεν ναι. δε δε θα προδώσουν. Ναι, συνεπώ είναι αδιέξοδο, είτε κάνουμε τη Διέξοδο είναι. Όταν το πολιτικό σύστημα έχει αποφασίσει να προδώσει, αν στην Τουρκία πήγαινε και ζητούσε να προδώσουν, θα σε περνάγανε κρεμάλα. Ενώ εδώ στην Ελλάδα συζητούμε όλοι να προδώσουμε. Με μεγάλη ευχαρίστηση όλα τα κόμματα. Πήγαινε στην Τουρκία τώρα και ζήτησε του μία θυσία ανάλογη με αυτή που ζητούν οι Αμερικανοί από την Ελλάδα. Να δώσουμε το όνομα. Μία οποιαδήποτε θυσία. Μικρή. Πιο μικρή. Ξέρετε τι θα πάθετε θα σας συλλάβουν και θα σας δικάσουν. Ενώ εδώ με μεγάλη ευχαρίστηση συζητάμε πώς θα δώσουμε το όνομα. Λοιπόν, πάμε για τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θέλω να μου πείτε εάν αυτό που γράφτηκε χθε από την Αυγή, ότι δηλαδή ζητούν οι Βρυξέλλες οι οποίε το διέψευσαν, Αυξημένη πλειοψηφία, δηλαδή στην πραγματικότητα ζητούν οι ξένοι να ψηφίσει και η αδημοκρατία και η αντιπολίτευση και όχι μόνο ο κύριο Τσίπρα. Λοιπόν, επιστροφή, επιστροφή στο στούντιο. Είμαστε πάντα με τον πρόεδρο τη Ένωση Κεντρών και συζητούσαμε για τα Σκόπια. Και κύριε πρόεδρε, θέλω να μου πείτε την εκτίμησή σα πρώτον, εάν πάμε σε τελική συμφωνία, καθώ έχουμε την 5η συναντηση συνάντηση Τσίπρα-Ζάεφ στην α, Σόφια. Και δεύτερον, εάν υπάρχει πίεση να ψηφίσει και η αντιπολίτευση με αυξημένη πλειοψηφία, τι θα κάνετε εσεί. Ναι, Εκείνο που με φόβησε από την πρώτη στιγμή ήταν η πίεση του Αμερικανού πρεσβευτή. Δεν την περίμενα. Προς εσάς λέτε. Α, Αφόρητη. Αφόρητη. Δηλαδή, επέμενε ότι είναι ένα δευτερεύον θέμα και πρέπει να προχωρήσουμε. Και του είπα εγώ, του λέω, αν δίπλα στη Νέα Υόρκη γιατί μια άλλη Νέα Υόρκη, τι θα κάνατε. Μου λέει, αυτό είναι το σημείο που έχετε δίκιο. Λέω, πού έχουμε άδικο. Άδικο που έχουμε. Και γιατί εσείς οι Αμερικανοί είστε τόσο αχάριστοι. Μια χώρα που ήταν οι αμερικανοι παρούσα όταν έπρεπε να δοκιμάσει τα πιστεύω τη η Ελλάδα για τον ελεύθερο κόσμο, για τη δημοκρατία, για όλα ήταν παρούσα και έδωσε αίμα η Ελλάδα. Γιατί τις φέρεστε έτσι. Κοιτάσσεστε στο πλευρό ενό κρατηδίου που ιδρύθηκε πριν 20 χρόνια. Άρα πάμε σε λύση τώρα, θα πιεστούν και Εγώ οι δύο. Εγώ πιστεύω ότι επειδή στην Ελλάδα το πολιτικό σύστημα είναι ξεβράκωτο μπροστά στην Αμερικανική πρεσβεία, ξεβρακώνεται, είμαι σίγουρο ότι θα ψηφίσουν όλοι. Εννοείται και το ΚΟΚΟΕ. Και η Νέα Δημοκρατία. Και, και δημοκρατία. το ΚΟΚΟΕ. Όχι μόνο Καλά, άσετε, μια κουκουέ, θα, γιατί είναι, η Νέα Δημοκρατία είναι σίγουρη. Θα ψηφίσει, γιατί δεν έχει εγκλωβιστεί η Νέα Δημοκρατία στο ότι το 2008 μόνη της είχε προτείνει το Μακεδονία εντό παρενθέσεως Σκόπια. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος πάντως είχε μια αρχική θέση υπέρ της επίλυση του Σκοπιανού. Δεν είναι... Να το δώσουμε το όνομα. Νομίζω ότι αυτή ήταν η θέση τη από την αρχή. Ναι, είναι διεθνιστέ αυτοί. Για άλλο λόγο λένε ναι. Εσεί τι θα κάνετε, εάν υπάρχει πίεση για αυξημένη πλειοψηφία. Ε, τι αυξημένη ιδέα <συσχελόν> από εμεί, εμά τι έχουμε. Εμεί δεν έχουμε τόσου βουλευτέ που να μπορούμε να. Θα γίνει πλειοψηφία χωρί εμά. Εμείς θα καταγγείλουμε την όποια λύση και θα αγωνιστούμε για να την ακυρώσουμε, αν υπάρξει. Τώρα πάμε λίγα και στην Τουρκία. Άκουσα κάτι προχθέ και νομίζω ότι δεν ξέρω αν σα ανησυχεί. Ξεκινάνε λίγοι γεωτρήσει οι, οι Τουρκοί μέσα στο καλοκαίρι, ε, εκεί κοντά στην Κυπριακή ΑΟΖ. Mm. Αυτό σα ανησυχεί και πώ βλέπετε την, τη σχέση των δύο χωρών ε, μέχρι και μετά τι εκλογέ και πριν τι εκλογέ. Εγώ εξ αρχή, όταν είχα ακούσει για γεωτρήσει και για υδρογονάνθρακε, Ήξερα ότι θα μπλέξουμε. Εξ αρχής. Θα μου πείτε να μην κάνουμε τίποτε. Επειδή η Τουρκία απειλεί. Δεν είπα αυτό. Αλλά θέλει προσεκτικά βήματα. Εδώ ο Αναστασιάδης μες με τον Τζίπρα νομίζανε ότι είναι αρκετή κάλυψη να φέρουν γαλλικές εταιρείες, αμερικάνικες εταιρείες ότι είναι αρκετή αυτή η κάλυψη. Και η λιθίος Ακούω σε συζητήσεις εδώ στην Ελλάδα ότι αφού είναι Γάλλοι με γεωτρύπανα και Αμερικάνοι με γεωτρύπανα θα τολμήσει ο Τούρκος να βάλει κατά τέτοιων μεγάλων δυνάμεων. Ο Τούρκος έχει αποδείξει ότι δεν υπολογίζει τίποτα. Και τον και... Τούρκο μόνο εγώ τον ξέρω. Και γιατί τον ξέρω εγώ. Έχω πάει δύο-τρεις φορές στην Τουρκία. Και έκατσα μια μέρα και κοίταγα την πλατεία ταξίμου. Αυτά τα πάνω, κάτω, εκείνο τον κόσμο που πήγαινε, και είδα μέσα εκεί αποκρυπτογράφησα κτηνοδεία. Είναι πίσω η χώρα αυτή. Είναι πίσω. Είναι εύκολο αυτή η χώρα να αιματοκυλήσει όλη την περιοχή. Ο Ερντογάν, μάλιστα μπορώ να σας πω είναι. Λιγότερο επικίνδυνος. Υπάρχουν άλλοι πιο θερμοκέφαλοι. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Λοιπόν, αν δηλαδή... επικρατήσουν οι θερμοκέφαλοι στην Τουρκία θα έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα. Γι' αυτό ζητάω και να αγοράσουμε 30 αεροπλάνα F-35 και όχι να αναβαθμίζουμε τις, τους ντενεκέδες του Καμένου. Αυτό που κάνει ο Καμένος είναι μεγάλη βλακεία. Ναι, αλλά εδώ το, το θέμα είναι αν έχουμε χρήματα, κύριε Πρόεδρε. Α, και δεν για νομίζω ότι αν μπορούσε ο καμένο να, να πάρει καινούργια F35 δεν θα τα έπαιρνε. Θέλετε να σα πω κάτι. Βεβαίω. Για την άμυνα τη χώρα. Δεν υπάρχουν. αν έχουμε. αν. Δεν υπάρχει αν. Όταν αναγνωρίζει αληθινό κίνδυνο, κόβει το λαιμό σου. Έτσι ξέρω εγώ. Έτσι ξέρω εγώ. Τώρα. Αν θέλουμε να έρχονται τουρκικά πλοία στην Αίγυπτο και στον Πειραιά και αν θέλουμε να υπερίπτανται τουρκικά αεροπλάνα πάνω από την Ομόνια, είναι άλλη περίπτωση. Κύριε Πρόεδρε, υπολογίζω. Υπολέτης... Γιατί εδώ πάμε να γίνουμε Φιλανδία τώρα. Η Φιλανδία ήταν ένα κράτο δίπλα στη Ρωσία, δυτικό κράτο, που ήταν η σαν τζογλάνη των Ρώσων. Οι Ρώσοι, δηλαδή, υπερίπτανταν τα το, το αεροπλάνα του πάνω από τη Φιλανδία, κατέβαιναν. Και οι Φιλανδοί ζητούσαν από την, Αμερικανική, από την Αμερική βοήθεια και απαντούσε η Αμερική ότι επειδή είστε δίπλα στη Ρωσία δεν μπορώ. Δηλαδή, Φοβάμαι ένα... ότι θα καταλήξουμε η Φιλανδία το, των Βαλκανίων εμείς. Η Τουρκία έχει ηγεμονικές διαθέσεις. Δεν είναι απλά ένας γείτονας επικίνδυνο, Έχει ηγεμονικές διαθέσεις και βλέπετε ούτε οι Αμερικάνοι θα του ανακόψουν, ούτε οι Ρώσοι, ούτε κανένας. Δηλαδή, οι πολίτε τώρα για να καταλάβουμε τι, νομίζω ότι είναι και ένα θέμα συζήτηση όλων μα να ανησυχούμε αυτό που λέμε για ένα θερμό επεισόδιο. Διότι άκουγα τον κύριο Κουβέλη, για παράδειγμα, και προημερών, να λέει ότι έχει φτάσει πολλέ φορέ η Τουρκία κοντά, έχει ξεπεράσει τι κόκκινε γραμμέ και έχει φτάσει στα όρια του θερμού επεισόδιου. Να περιμένουμε και άλλα τέτοια περιστατικά. Εγώ δεν ανησυχώ μόνο για θερμό επεισόδιο. Αλλά αν η άμυνα τη χώρα δεν είναι δυνατή, τη Ελλάδα μα, οι Τούρκοι έχουν περαιτέρω βλέψει. Όχι μόνο για θερμό επεισόδιο λένε να, ρίξουν, να πνίξουν ένα καράβι. Έχουν διαθέσεις να πάρουν νησιά σαν τη Σάμμο. Μεγάλα νησιά, κατοικημένα. Δεν έχουν διάθεση να πάρουν μια βραχονισίδα και τελείωσε. Η κυβέρνηση πάντως και όλες οι πολιτικές δυνάμεις, τουλάχιστον ναι. μέχρι τώρα, λένε ότι ναι. ε, είναι μια ρητορική. Και ότι ναι, δεν να υπάρχει... το πούνε επίσημα για να δούμε να πάνε και φυλακή. Ακούστε, όταν υπάρξει πρόβλημα στη χώρα... Ο λαό θα ζητήσει να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Αυτοί λοιπόν που μα διαβεβαιώνουν τώρα ότι δεν τρέχει τίποτα, τα κάνουν για εσωτερική κατανάλωση, διάφορα, δεν ακούτε καν σενάρια. Αυτοί όλοι να τα πούνε εγγράφο, γι' αυτό ζητώ ενώπιον του Προέδρου τη Δημοκρατία να γίνει Συμβούλιο Αρχηγών, για να κρατήσουμε πρακτικά. Να μπορούμε αύριο να πάμε φυλακή και το Μητσοτάκι ή το Τζίπρα ή κάποιον όταν πει κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε εθνική τραγωδία. Έτσι, αυτό. Η σύσκεψη αρχηγών, εγώ τη θέλω για να δεσμευτούμε. Γιατί αλλιώ, αν λέμε λόγια του αέρα και μετά η χώρα υποστεί ένα πλήγμα μεγάλο, ποιο θα την πληρώσει. Λοιπόν, πάμε κιλάει ο χρόνος πολύ γρήγορα. Πρόεδρε, σαν να μην έχουμε συζητήσει τίποτα, μου φαίνεται ακόμα. Λοιπόν, Β' Αθηνών. Θέλω πάρε από τον Κουντουμινά τρει ώρε παράταση. Τρει ώρε παράταση. Δεν έχει πρόβλημα ο πρόεδρο με τι παρατάσει. Ε, ο Μιτσοτάκη λοιπόν τι είπε. Πάμε να ψηφίσουν οι Έλληνε του εξωτερικού και θα δεχτώ κι εγώ να σπάσει η Β. Αθηνών και να πάμε στι εκλογέ με απλή αναλογική. Πώ να ψηφίσουν οι Έλληνε του εξωτερικού, σα έχω πει, το έχω συζητήσει αυτό με τον Τζίπρα στα πρώτα ραντεβού που είχα κάνει. Τότε που ήταν καλά ακόμα, α, το Ότι κλίμα. δεν μπορούν να γίνει η ψηφοφορία από του ομογενεί γιατί δεν υπάρχουν εκλογικοί κατάλογοι. Στην Αυστραλία, α πούμε, αν πα τρίτης γενιάς, δεύτερης γενιάς, πρώτης γενιάς. Δεν είναι εύκολο να ψηφίσουν. Εύκολο δεν μόνο είναι. Μόνο αλλά... όσοι είναι γραμμένοι στους, μπορούσαμε να πούμε, μόνο είναι γραμμένοι στους ελληνικούς εκλογικούς καταλόγους. Ναι. Να, να πάνε εκεί, αλλά εκεί είναι και άλλοι Έλληνε που δεν είναι γραμμένοι. Που γεννήθηκαν Αυστραλία και δεν είναι γραμμένοι. Αυτοί θα δυσαρεστηθούν άμα δουν να ψηφίζουν μόνο ε, αυτοί που ανεχώρησαν τελευταία. Άρα είναι ανέφικτο λέτε αυτό. Ναι. Μάλιστα. Θα αρχίσει η εμφύλιος μεταξύ αυτών που θα ψηφίζουν σαν γραμμένους εκλογικού αντιλόγους και των άλλων που είναι αδύνατο. Η Βίτα να σπάσει. Η Βίτα γιατί να σπάσει. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Η βήτα, ακούστε, όταν σπάσει η Βίτα και πάει, είναι τώρα 44 έδρε. και πάει δια τρία. Λένε έτσι, 15 έδρε σε κάθε mm -hmm. περίπτωση. Ναι. Ε, Τότε το μέτρο κατεβαίνει. Το, το μέτρο. Το μέτρο μάλλον, είναι σε βάρο των μικρότερων, μικρότερων κομμάτων. Και παίρνουν τι περισσότερε έδρε. Δηλαδή, όχι, δεν βγάζει από την πρώτη κατανομή. Ακριβώ. Για να βγάλει από την πρώτη κατανομή έδρα. Πρέπει να έχει μεγάλο ποσοστό. Πρέπει να έχει και άνω του 10. Άρα δεν σα Γιατί να το κάνει. Ποιο το κέρδο. Εν τω μεταξύ, η Αθηνών είναι μια περιφέρεια μεγάλη να μπαίνουν οι προσωπικότητε. Δεν είναι α πούμε για να μπει ένα υποψήφιο να γυρίζει και να βγει βουλευτή. Ειδικά αυτή την περιφέρεια την έκανε ο νομοθέτης όταν έγινε μεγάλη για να μπορείς να βάλει καθηγητές πανεπιστημίων, γνωστούς λόγιου. Ε, λόγιους. Να έχεις μία δυνατότητα ε, μία, να βγάζεις Όλα τα άτομα... κόμματα, ναι. Γιατί στο επικρατεία τελικά είχαμε πει στο επικρατείας όμως και εκεί θέλει 4,5% για να βγάλει εν, μία έδρα. Είναι δύσκολο, είναι μόνο είναι τα δύσκολο. πολύ μεγάλα ναι, κόμματα Ναι, 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 ναι. Άρα δεν, δεν αφορά... Άρα δεν σας ενδιαφέρει, δεν πρόκειται να ψηφίσετε τέτοια... Όχι, γιατί, γιατί να ναι, το κάνουν όμω, ναι. γιατί να το κάνουν, για να κάνουν ζημιά στα μικρά κόμματα. Ενώ από την άλλη μεριά θέλουν τα μικρά κόμματα μετά για να κάνουν κυβέρνηση. Τώρα δηλαδή, το... ο Μητσοτάκη θα θέλει μετά τα μικρότερα κόμματα να του δώσουν ψήφο εμπιστοσύνη, αλλά τώρα τα... Τορπιλίζει δι αυτού του τρόπου. Δεν είναι τιμία πράγματα αυτά. Τώρα εσεί με ποιο κόμμα θα συνεργαστείτε μετά τι εκλογέ, Αν και εφόσον είσαστε ξανά στην Βουλή. Για να ξέρει κι άλλο. Μην ξεχνάτε. Δεν χρειάζεται με κανένα εμεί. <laughs> δεν σα αρέσει η απάντηση. Όχι, ρωτάω. Δεν, όχι, με όχι, με όχι. κανένα ξέρετε. Γιατί τα πιστεύω τη Ένωση Κεντρών δεν ταιριάζουν ούτε με τον Τζίπρα ούτε με το μισοτάκι. Τότε κάποιο που θα σα ψηφίσει τώρα στι εκλογέ τι θα ξέρει ότι μετά πια θα είναι η. Θα ξέρει ότι το 4% που πήραμε πρόπρεση το κάνει 10 να δοκιμάσουμε τις αντοχές μας και τις επεμβάσει μας με μεγαλύτερο αριθμό βουλευτών και τότε πια μετά το 10 θα ζητήσω 20%. Ε, τώρα δεν τολμάω να ζητήσω 20-25% γιατί βλέπω ένα λαό ανώριμο, ανέτοιμο. Μα και με 10 το... να είσαστε, θα είσαστε ρυθμιστές, άρα θα σας πιέζουν ναι, να Ναι, αλλά δεν θέλουμε να, να σε γιατί βλέπω για να ότι μπαίνοντα ένα κόμμα ή από εδώ ή από εκεί βουλιάζει. Δηλαδή, βούλεξε ο Κουβέλη, βούλεξε ο Καρδάκη. Καζα... Δηλαδή, συμμαχώντα με έναν άλλον, κάνει ο άλλο κουμάντο και εσύ γίνεσαι μόνο συνένοχο. Ε, ο Καμένο δεν έχει βουλιάξει όμω. Μια χαρά τα έχει πάει σε αυτή σε τη συγκυβέρνηση. Ποσοστά, σε ποσοστά όμω ψήφων δεν νομίζω να μπει στη Βουλή. Μόνο επικρατεία. Μόνο, Η... μόνο επικρατείας εγώ τον βλέπω στο Η... σύνολο. Έτσι ήταν και στις παλιότερε το... δημοσκοπήσεις και πάλι έβγαινε ο. Ναι, άλλο. Μη... Ο ο Πάνος ναι, το θαύμα. δεν γίνεται πάντα. Μια φορά γίνεται. Ξέρετε. <laughs> Αυτό ο παραλυτικό που πήρε το κρεβάτι του που ο Χριστό και σηκώθηκε ήταν ο Χριστό και του είπε. Τώρα, Όταν με... δεν είναι ο Χριστό και είναι η, η Ιωάννου, δεν θα σηκωθεί ο, ναι, ο παραλυτικό. Πρόεδρε, mm -hmm. να πιέσουμε ναι, τα δύο λέω. μεγάλα κόμματα εξουσία για να μην μπείτε κι εσεί ναι. στη Βουλή, πώ το βλέπετε, Γιατί σα παίρνουν βουλευτέ. Σα έχει πάρει ο Καρά, έχει πάρει μεγάλο γονόμο ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμά μα κάνουν καλό το να φεύγουν όσοι δεν μα αγαπούσαν αληθινά. Και μάλιστα από εκεί που, που πάνε. Άλλο πάει η Πασόκ, άλλο πάει η Νέα Δημοκρατία, άλλο πάει η ΣΥΡΙΖΑ. Δείχνουν ότι δεν ήταν κεντρώικοι, Είχαν έρθει σε εμά ω κεροσκόποι μόνο λόγω τη δημοσκοπική μας ανόδου το Σεπτέμβριο του 2015. Ήρθαν κοντά μα χωρί να αγαπούν το κόμμα μα. Ήρθαν για να υποφεληθούν. Και να κλείσουμε μια τελευταία ερώτηση. Πότε ναι. πιστεύετε ότι ο κύριο Τσίπρα θα κάνει εκλογέ, η εκτίμησή σα. Η εκτίμησή μου είναι ότι ο Τσίπρας ε, μέσα στο μυαλό του έχει ένα πρόβλημα, το Σκοπιανό αυτή τη στιγμή. Αν πετύχει και την ψήφο της Νέας Δημοκρατίας οι εκλογές θα πάνε πιο πέρα. Αν δεν πετύχει την ψήφο της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να προξενηθούν εκλογές μέσα στο καλοκαίρι. Τώρα, του 18 Ναι. Ότι δεν παίζει ρόλο τόσο το Σκοπιανό είναι μεγάλο θέμα ενώ το άλλο το οικονομικό. Είναι ένα θέμα που λίγο πολύ πίθεται ο κόσμος, του κόβουν 200 ευρώ από τη σύνταξη. Τι να κάνει. Το Σκοπιανό όμω, να ξέρετε, εγώ πήγα στη Βόρεια Ελλάδα και έκανα μια μεγάλη συγκέντρωση προημερών. Και με έγινε την άλλη μέρα συγκέντρωση των επιμελητηρίων. Και συζούσαμε δύο ώρες, δεν είπαμε τίποτα για το, για το Σκοπιανό. Και λέω, παιδιά, δύο ώρες στη Θεσσαλονίκη για το Σκοπιανό, δεν λέμε τίποτα. Μου είπανε ότι είναι μια πληγή βαθιά μέσα μα. Έχουμε αποφασίσει να μην μιλάμε γιατί αισθανόμαστε ότι και η Νέα Δημοκρατία μα πρόδωσε και το Πασόκ μα πρόδωσε και το ΣΥΡΙΖΑ όλοι μα προδοδίδουν. Αλλά μία θριαλισμένη για να γίνει. Ε, να γίνει. έκρηξη. έκρηξη ναι. Μάλιστα. Δηλαδή είναι μια πληγή τη μέσα του. Αισθάνονται ότι είναι προδομένοι από τα κόμματα των Αθηνών οι Μακεδόνε και δεν θα κάτσουν ήσυχα. Η αντίδρασή του θα είναι μαζική και εκρηκτική. Άρα να παίω, έχουμε ένα καλοκαίρι. Γι' αυτό καλοκαίρι. και είπα στη Βουλή ότι αν ψηφίσετε θα έχετε τύψεις και θα έχετε κάνει το μεγαλύτερο έγκλημα μετά το έγκλημα του Καραμαλή το, με τη Συμφωνία της του Λονδίνου που βάλε τον Τούρκο εγκύτρια δύναμη στην Κύπρο και έτσι έκανε απόβαση ο Τούρκος. Μετά από εκείνη την προδοσία θεωρώ ότι αυτή ότι η προδοσία της Μακεδονίας θα είναι ένα δεύτερο στίγμα επί των κεφαλών μας. Συγκρατώ κύριε Πρόεδρε, και με αυτό να κλείσουμε ότι το καλοκαίρι αναμένεται να είναι γενικώ δύσκολο από πολλέ απόψει. Ναι, σα είπα, αν ο Μητσοτάκη ψηφίσει για το Σκοπιανό, ναι, πιεζόμενο ναι. από το Μπάγκερτ, αν ψηφίσει, τότε μπορεί ο Τσίπρα να το πάει πιο πέρα. Στι εκλογέ. Ναι, στι εκλογέ λένε δηλαδή να, να τρέξει το 18. Εάν δεν ψηφίσει και έχει αυτή την αποτυχία ο Τσίπρα. Επειδή σε αυτήν έχει βασίσει μήπως τον βοηθήσει η Μέρκελ στο χρέος, mm -hmm. έχει και αυτή την ε, βλέψη ο Τσίπρας μέσα την πονηρία, τότε, τότε οι εκλογέ θα γίνουν πολύ γρήγορα. Το φθινόπωρο του 2018. Πολύ γρήγορα, mm -hmm. πολύ γρήγορα. Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστώ πάρα πολύ τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών που ήταν μαζί μας εδώ στο στούντιο του Α, 989. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πρόεδρε. Θα τα ξαναπούμε. Και να πάμε στα κύθρα. Στα κύθρα θα πάμε οπωσδήποτε. Να Βλέμω πούμε να... ότι έχουμε ένα κοινό σημείο. Έχουμε εδώ. ένα κοινό σημείο. Η γιαγιά μου και ο και πρόεδρο. Η μητέρα του πρόεδρου. Και η μητέρα του πρόεδρου είναι τσιριγότες Ότες. Είναι τα Κύθρα. <laughs> λοιπόν, γεια σα από εμά. Καλημέρα.